Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον debate. Ο κύριος Κανουπάκης, που είναι εξαιρετικός ομιλητής και το συμπαθώ πάρα πολύ, πολύ έξυπνα προσπάθησε να του πάρει το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω, γιατί με το σλόγγαν, το γοργόν και χάρη να έχει και γιατί να περιμένουμε, συμφωνώ, αλλά θα διαφωνήσω και θα σας πείσω, νομίζω, γιατί δεν προχωράει στην επόμενη. Λοιπόν, συνήθως αυτή τη διαφάνεια τη βάζω στο τέλος σε κάθε ομιλία μου, αφού μιλάω για το ablation και λέω τι καλό που είναι. Στο τέλος λέω να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να τροποποιήσουμε κάποιους παράγοντες πολύ σημαντικούς, ο ασθενής να χάσει βάρος, να μην έχει άπνοια, να μην πίνει αλκοόλ. Και να που μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με όλο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα μπορούσα όλη την ομιλία να την κλείσω με δύο μόνο διαφάνειες. Η πρώτη είναι αυτή, από τα guidelines του 20, από τα ευρωπαϊκά. Που βλέπετε εκεί πέρα πόσο περιορισμένος, παραγκορισμένος και διαφωνώ με αυτό, είναι ο ρόλος του ηλεκτροφυσιολόγου. Πάνω εκεί στη γωνία βλέπουμε ότι στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής μεγαλύτερο ρόλο έχει η νοσοκόμα που ασχολείται με την κολπική μαρμαργή, ο φαρμακοποιός, ο καρδιολόγος, χίλιοι δυο άλλοι, η οικογένεια, ο νευρολόγος και ο ηλεκτροφυσιολόγος με το ablation ο καημένος έχει μια πολύ μικρή θέση εκεί πέρα. Μου φαίνεται τραγικό, αλλά ποια είναι η αλήθεια σε όλο αυτό, γιατί. Και το δεύτερο είναι αυτό, το οποίο είναι άλλο στυλ, πιο έτσι δραματοποιημένο, σε δωρικό ρυθμό. Στη μέση ο κεντρικός πυλώνας είναι να βελτιστοποιήσουμε, να βελτιώσουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου που μπορούμε. Και μάλιστα σχηματίζει και τη λέξη SOS από το Optimize και από κάτω τα σκαλοπάτια όλα αυτά του Παρθενώνα, καρδιακή ανεπάρκεια, κάπνισμα, παχυσαρκία, υπέρταση κτλ. Επομένως, με βάση αυτά τα δύο που εμφανίζονται στα guidelines πρώτα-πρώτα, τι να πούμε τώρα. Εννοείται ότι πρέπει, μας πείθουν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους παράγοντες κινδύνου, αλλά εμείς είμαστε επιστήμονες και θέλουμε να πιστούμε και θα σας πείσω και με δεδομένα. Μ' αρέσει αυτή η μελέτη, δεν είναι τυχιοποιημένη, αλλά έχει πάρα πολλούς ασθενείς. 2.700 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ablation κολπικής μαρμαργής από το 2003 ως το 2015, που σημαίνει ότι ακόμα δεν υπήρχαν ούτε contact force καθετήρες, ούτε η τεχνολογία που έχουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολλοί ασθενείς, είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Τους χωρίζει, συγγνώμη για αυτή τη διαφάνεια, δεν θα σταθώ πολύ, αλλά τους χωρίζει σε 4 κατηγορίες παχυσαρκίας. Αυτού που είναι 25 με 30, 30 με 35, 35 με 40 και πάνω από 40. Και εννοείται ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς που είναι παχύσαρκοι και έχουν από 35 και 40 BMI έχουν και πολύ περισσότερη υπέρταση, όπως είπε και ο κ. Κανουπάκης, αναμενόμενο και πολύ περισσότερο διαβήτη και πολύ περισσότερη ύπνική άπνοια. Και το επίσης έτσι, σημαντικό είναι ότι εμφανίζουν κολπική μαρμαργή σε μικρότερη ηλικία και έρχονται νωρίτερα για ablation. Άρα, είναι μια κατηγορία ασθενών που δεν πρέπει να καθυστερούμε, αλλά έχουμε και λίγο χρόνο, λίγο να τους βάλουμε σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Και αν θέλουμε να βλέπουμε και τις κλασικές τις καμπύλες επιβίωσης, ανάλογα με το BMI, βλέπουμε ότι αυτοί που είναι εκεί γύρω υπέρβαροι, γιατί ο τίτλος λέει υπέρβαροι, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να πούμε υπέρβαρος μπορεί να είναι και κάποιος εγώ πέρσι, ας πούμε. Δεν θα μου κάνετε ablation άμα χρειαστώ, αλίμονο. Άρα, λοιπόν, έχει σημασία ο βαθμός της παχυσαρκίας και όταν είσαι από 35 BMI και πάνω, που μιλάμε από 40 BMI και πάνω είναι νοσογόνος παχυσαρκία, τότε οι καμπύλες πέφτουν και έχουμε πολύ περισσότερες υποτροπές μετά από ablation. Πάμε και σε μια τυχιοποιημένη μελέτη, όμως. Γιατί αυτές πιστεύουμε περισσότερο και σε αυτές βασιζόμαστε. Η Arrest AF είχε τυχιοποιήσει 165 ασθενείς που θα κάνανε ablation κολπικής μαρμαργής στο να μπουν στο group που θα κάνουν και επιθετικό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου και αντίστοιχα συγκρίθηκαν με το control group που είναι οι ίδιοι ασθενείς, κάποιοι ασθενείς που αρνήθηκαν να μπουν στην τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου. Αυτοί που μπήκανε στο group της τροποποίησης παραγόντων κινδύνου βλέπουμε ότι καταφέρανε και αδυνατήσανε. Το BMI τους από 33,5 πήγε στο 29, ενώ οι άλλοι ήταν γύρω στο 32. Και βλέπουμε ότι στις εκβάσεις, στα αποτελέσματα σε σχέση με την κολπική μαρμαργή, που είδαν διάφορους δείκτες, όχι μόνο το αν έχει υποτροπή, ναι ή όχι, αλλά αυτό που λέμε το φορτίο της κολπικής μαρμαργής, πώς εξελίχθηκε,
βλέπουμε ότι οι ασθενείς που κατάφεραν να τροποποιήσουν τους παράγοντες κινδύνου είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο ότι είχαν λιγότερη κολπική μαρμαριγή σε συχνότητα, σε διάρκεια, σε συμπτώματα και γενικά αισθανόταν πολύ καλύτερα. Σε τι ηλικία, η ηλικία εδώ πάνω δεν τη βλέπω. Ναι. Δεν τη θυμάμαι, αλλά ήταν... Δεν ξέρω, μην σας το πω τώρα λάθος. Και βλέπουμε και τα αντίστοιχα τις καμπύλες επιβίωσης σε σχέση με την κλασική έκβαση που ξέρουμε μετά από το ablation, το AF-free survival, όπου με εντυπωσίασαν αυτά τα δύο διαγράμματα για τον εξής λόγο. Βλέπετε στην πρώτη, λέει ότι... Εδώ έγινε ένα λάθος, είχα μια άλλη διαφάνεια. Εδώ είναι single procedure και multiple procedure, αλλά μετά το είχα αλλάξει και φαινότανε ότι οι ασθενείς που δεν κάνανε ablation, αλλά μόνο τροποποίησαν τους παράγοντες κινδύνου, είχαν μια AF-free survival γύρω στο 50%, όσο περίπου έχουν και αυτοί που έχουν εμένουσα μαρμαρική και κάνουν ablation χωρίς να τροποποιήσουν τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, χωρίς να κάνουν ablation, μόνο τροποποιώντας τους παράγοντες κινδύνου, είχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μια άλλη μελέτη τώρα, που δεν είδε λίγο πιο συγκεκριμένα πόσο βάρος να χάσουμε και να το διατηρήσουμε την απώλεια βάρους, γιατί αυτή η μελέτη έδειξε, η Legacy, ότι όσοι χάνουν πάνω από 10% του βάρους τους πάνε πολύ καλύτερα, σε σχέση με αυτούς που χάνουν 3 ή 5%, αλλά έχει σημασία και να το διατηρήσεις σε βάθος χρόνου αυτό. Δηλαδή, άμα χάνεις κιλά και τα ξαναβάζεις και τα ξαναχάνεις, χάνεις πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το όφελος που έχεις ως προς την πρόληψη της κολπικής μαρμαργής. Εδώ φαίνεται το αντίστοιχο, αυτό που ανέφερα πριν με την... Φαίνεται και σε αυτήν εδώ την μελέτη, ακριβώς το ίδιο, ότι οι ασθενείς που δεν κάναν ablation στην πρώτη περίπτωση, και είχαν χάσει πάνω από 10% με την κόκκινη καμπύλη, ο κίνδυνος να εμφανίσουν κολπική μαρμαριγή σε σχέση με τους άλλους δύο, βλέπετε ότι είναι πολύ μικρότερος. Δηλαδή, είναι στο 0,5 περίπου το κόκκινο, ενώ τα μπλε κάτω που δεν έχουν χάσει βάρος, παθαίνουν κολπική μαρμαριγή σε ένα ποσοστό 80% περίπου. Αντίστοιχα, οι άλλοι που στην διπλανή, στη δεξιά, που έχουν κάνει... ablation και δεν έχουν πάρει και δεν έχουν χάσει βάρος, είναι περίπου εκεί που θα ήταν αν είχαν κάνει μόνο απώλεια βάρους χωρίς να έχουν κάνει ablation. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά στο ότι δεν είναι άχρηστο το ablation, ακόμα και στους παχύσαρκους και στους υπέρβαρους, δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν καταφέρουν να χάσουν βάρος. Και όχι μόνο ως προς το να μην κάνουν υποτροπή, αλλά στο να μην προχωρήσει η παροξυσμική κολπική μαρμαριγή και γίνει εμένουσα. Και αυτό φαίνεται στην τρίτη εδώ, πάλι από, από το ίδιο γκρουπ ασθενών είναι, που έγινε η προηγούμενη μελέτη. Αυτή είναι η Reverse AF, που παρατήρησαν απλά την εξέλιξη της μαρμαριγής και την επιδείνωσή της σε εμένουσα. Και οι ασθενείς που χάσανε πάνω από 10 κιλά, βλέπετε από κάτω το κίτρινο, είναι που από εμένουσα έγινε παροξυσμική και το γκρι είναι που δεν είχαν καθόλου κολπική μαρμαριγή. Λοιπόν, άρα με βάση όλα αυτά, πέρασα στα guidelines, αυτά είναι τα αμερικάνικα που είναι του 2023 και τα έχει λίγο πιο ξεχωρισμένους τους παράγοντες κινδύνου έναν-έναν και μας δίνει με κλάση 1 ότι οι ασθενείς όλοι που έχουν κολπική μαρμαριγή πάνω από 27 BMI πρέπει να τους προτείνουμε, να τους φροντίσουμε να χάσουν βάρος. Και με στόχο το 10% απώλειας βάρους. Βέβαια, τώρα με ένα μικρό αστεράκι, να πω εδώ, ότι δεν αρκεί να έρθει ο ασθενής και να του πούμε χάσει κιλά. Φυσικά και δεν θα τα χάσει. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό. Πρέπει, και στις μελέτες όλες υπήρχε ένα πρόγραμμα, υπήρχε κλινική, υπήρχε μια ομάδα που στήριζε τον ασθενή που τον παρακολουθούσαν κάθε 3 μήνες με διαιτολόγια, με επισκέψεις, με τηλεφωνικά ραντεβού, με ένα σωρό ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτό και να το καταφέρουμε. Τώρα, εντάχει θα στηρίξω και τα άλλα δύο. Το αλκοόλ μόνο αυτή τη μελέτη θα αναφέρω, γιατί είναι τυχιοποιημένη και όντως τυχιοποιήσανε ασθενείς που θα κάνανε ablation στο να μην πιούν καθόλου, στο να περιορίσουν που πίναν πάνω από 10 ποτά την εβδομάδα, να τα κάνουν από 0 μέχρι 2. Και είδαν ότι χωρίς να κάνουν ablation, χωρίς να πάρουν φάρμακα, μειώθηκε το ποσοστό υποτροπής της κολπικής μαρμαριγής από 73% στο 53%.
Άρα πέρασε και αυτό στις οδηγίες, ότι πρέπει να το προτείνουμε στους ασθενείς να χάσουν, να σταματήσουν το αλκοόλ. Αυτά τα ανέφερε και ο κύριος Κανουπάκης, ότι εννοείται ότι όλα αυτά συνυπάρχουν. Και όσο για την υπνική άπνοια, θα το αναλύσω λίγο αυτό, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως ότι εντάξει, διορθώνουμε την υπνική άπνοια, αλλά δεν είναι και σίγουρο, έτσι λένε και τα guidelines, 2β ένδειξη πήρε το να τη διορθώσουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα από τυχιοποιημένες μελέτες. Παρ' όλα αυτά, ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ σαφής και υπάρχει και μια μεταανάλυση, η οποία μας λέει ότι τελικά αυτοί που στη μεσαία γραμμή, αυτοί που τελικά που έχουν υπνική άπνοια και δεν κάνουν θεραπεία με CPAP, κινδυνεύουν περίπου 2-2,5% περισσότερο από αυτούς που έχουν και κάνουν θεραπεία με CPAP, να κάνουν υποτροπή κολπικής μαρμαργής μετά από κατάλυση. Και κλείνω με αυτό εδώ το review paper, το οποίο είναι το topic of the week αυτής της εβδομάδας. Μόλις τη Δευτέρα βγήκε online, την άλλη Δευτέρα βγαίνει στο τεύχος. Και το οποίο τι μας λέει, ότι η κολπική μαρμαργή είναι μία νόσος, είναι μία πάθηση του κόλπου και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και όχι σαν ηλεκτρικό φαινόμενο και μήπως τελικά γι' αυτό εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να λύσουμε αυτό το ποσοστό υποτροπών και τα λοιπά που δεν μπορούμε να λύσουμε με την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για την ψηφοφορία. Περίφημη εισήγηση. Νομίζω δύσκολο θα... Δεν θέλω να σχολιαστεί λίγο η συζήτηση και μετά να ψηφίσουμε πάλι. Αυτό που κάνει εντύπωση στο ablation της κολπικής μαρμαργής είναι ποιοι υποτροπιάζουν. Εσείς από όλους τους δείκτες, τους imaging, τους ECG, του ιστορικού, της ηλικίας, του μεγέθους του αριστερού κόλπου και βάλε πόσους άλλους που δεν ξέρουμε, ποιοι νομίζετε είναι εκείνοι που θα χτυπήσει καμπανάκι του, μάλλον δεν θα πετύχει η ιστορία. Το P-Wave Duration, το P-Wave Dispersion, αυτά που λένε από τη Γιούτα για σχεδόν... ίνωση στη μαγνητική, ναι. Και πού γίνονται. Η ίνωση στη μαγνητική θα μπορούσε, αλλά όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι δύσκολο να την αναγνωρίσεις πριν πας με τον καθετήρα και κάνεις χαρτογράφηση. Αυτοί που υποτροπιάζουν συνήθως είναι ασθενείς, έχει πιο πολύ να κάνει με τη διάρκεια της κολπικής μαρμαργής, πιστεύω. Και, με τη μορφή αυτής, και πολύ δύσκολα μπορούμε έναν άλλο δείκτη να απομονώσουμε και να μας βοηθήσει τόσο πολύ ώστε να κρίνουμε. Η μορφή, ναι, γιατί η διάρκεια έχει σχέση και με τη μορφή. Για το φορτίο της κολπικής. Ναι, η διάρκεια έχει σχέση με το φορτίο και τη μορφή. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής... Χρειάζεται να μπει τσιπάκι και να μετράμε πόση διάρκεια έχει. Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά κλινικά από το ιστορικό έχουμε τέτοιες πληροφορίες για το πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα, πόσες φορές πήγε για ανάταξη στο νοσοκομείο, αν παίρνει αντιρρυθμικά για 10 χρόνια. Και αυτό που βλέπουμε στην κλινική πράξη είναι ότι άλλο να είναι κάποιος με 5 χρόνια ιστορικό και να είναι 60 χρονών, και άλλο να είναι 80 χρονών ή 70 χρονών και έχει πολύ περισσότερη ίνωση. Δεν είναι εύκολο. Η απάντηση αυτή, όπως γνωρίζετε, είναι η ρητορική ερώτησή σας. Δεν υπάρχει. Αλλιώς θα την λέγαμε από την αρχή και θα τελείωναν τα debate για την κολπική μαρμαργή. Αλλά σίγουρα... Αυτό που λέτε είναι υπέρ του προηγούμενου ομιλητή, βέβαια. Αναγκαστικά. Πρέπει να βρούμε την αλήθεια. Εντάξει, δηλαδή, όσο και να μ' αρέσουν οι διαξηφισμοί και να θέλω να παίρνω ακραίες θέσεις, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Δηλαδή, συμφωνώ προς αυτό. Είναι φοβερά καλά τοποθετημένοι οι διαξηφισμοί. Συμφωνώ προς αυτό, ναι. Είναι αντικείμενο έρευνας. Ναι. Και αυτά που δείξατε είναι πολύ μικρός αριθμός ασθενών. Τυχιοποιημένες μεν μελέτες, αλλά 60-70. Ή λένε την αλήθεια και είναι πολύ σκληρή, ήταν μη. Και για να πω και κάτι άλλο εναντίον μου, είναι ότι πόσους ασθενείς δεν έχουμε που είναι αδύνατοι και δεν έχουν παράγοντες κινδύνου και υποτροπιάζουν μετά από το ablation. Άρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Και ποτέ δεν είπαμε ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Απλώς σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι πρέπει να γίνει και αυτό μαζί με το ablation. Αυτή είναι η θέση μου, ότι δεν αρκεί μόνο το ablation και πρέπει να γίνει και τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν αυτονόητο και στην εισήγηση του κυρίου Κανουπάκη. Και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Να δούμε την ψηφοφορία. Ή θέλει κάποιος να σχολιάσει. Ναι, Μανώλη. Να συμφωνήσουμε τη λίγη σε αυτό που είπε στο τέλος, ότι δεν πρέπει να τους αφήνουμε στη μοίρα, δηλαδή. Πήγαινε να χάσεις βάρος ένα χρόνο. Είναι ματαιοπονία, νομίζω.
Δεν έχουμε δυστυχώς προγράμματα παρακολούθησης των ασθενών αυτών. Είναι μια επίπονη προσπάθεια, θέλει ειδικά τμήματα κτλ. Και γι' αυτό αποτυγχάνουν, έρχονται σε εμάς. Αν τους το αρνηθούμε, εμείς το απλέσουμε. Καλά, δεν πειράζει. Γιατί θα πάω εγώ στην Αθήνα να μου το κάνεις, ας πούμε. Αυτή είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο ασθενή που δεν θα του πω, θα του πω έλα του χρόνου πάλι. Απ' την άλλη, αυτό που συζητείτε πολύ από επιθετικούς ηλεκτροφυσιολόγους μεταξύ μας, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για να μην γίνει το remodeling κτλ. Θα κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Σταυρόπουλος. Απλώς να κάνω ένα χιουμοριστικό comment. Το team approach ξεκίνησε από τις βαλβιδοπάθειες. Πήγε στο Cabbage, τώρα έρχεται και στην αριθμιολογία. Και έκανες ένα πραγματικά ωραίο σχόλιο με τη διαφάνεια ότι συμμετέχουν περισσότερο αυτοί που δεν ξέρουν καλά την περίπτωση. Μήπως στο τέλος βάλουμε και τα computers με τα artificial intelligence. Εγώ δεν το πιστεύω. Χιουμορίστηκα το ρωτάω. Εγώ νομίζω ότι θα το βάλουμε. Νομίζω χρειάζονται καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι στο team. Ίσως χρειάζονται και ψυχίατροι. Στην Αρέστε η ΕΦ που είχε 60-65 άριδες, κάπου τόσο ήταν, θυμάμαι. Αυτοί που χάσανε βάρος, πραγματικά, γιατί ήταν και οι μισείς στο σχολείο και των δύο. Όχι. Αυτοί που δεν πήγαν καλά στην προσπάθεια χάσουν βάρος, πήγαν σπίτι τους, χάσει κιλά, πάρε και μια δίαιτα. Αυτοί που χάσανε βάρος κλειστήκαν σε ένα κάμπους και λαμβάνανε φαγητό σε πακέτο, σύμφωνα με τις ενδείξεις του διαιτολόγου. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα και είναι υπέρ ή κατά του ablation. Να αλλά δούμε έτσι τι πιστεύει το κοινό στην ψηφοφορία. Έτσι έγινε η αρέστη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάντζια. Είναι αλήθεια. Το γράφει. Είναι στα methods. Να δούμε την ψηφοφορία. Πάντως, αν βάλεις ένα κομπιούτερ με λάθος δεδομένα, μπορεί να σου βγάλει τελείως λάθος συμπεράσμα. Συντριπτική νίκη, Μανώλη. Ας προχωρήσουμε για δεμένη. Εγώ